Χαίρετε Κύριο πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή στο κανάλι μας και σήμερα με τη χάρη του Θεού έχουμε το τρίτο μέρος από το αφιέρωμά μας στον Όσιο Αντώνιο τον Μέγα, τον καθηγητή της Ερήμου. Στο πρώτο μέρος είπαμε για τον βίο του Οσίου Αντωνίου και στο δεύτερο μέρος για τον διάλογο που είχε με τον δαίμονα καθώς επίσης και για το Ιερό Ψαλτήριο το οποίο χρησιμοποιούσε ο Όσιος Αντώνιος ως μέγα όπλο κατά των δαιμόνων. Τα δύο αυτά μέρη θα μπορέσετε να τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και αξίζει να τα ακούσετε γιατί είναι πολύ ψυχοφέλιμα. Σήμερα στο τρίτο μέρος του αφιερώματός μας θα πούμε λίγα λόγια μέσα από τις διδαχές του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου. Οι διδαχές του Οσίου είναι πάρα πολλές, και εμείς θα παρουσιάσουμε ένα σταχυολόγημα μέσα από αυτές. Κάποια φορά την ώρα που ο Όσιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μία φωνή να του λέγει «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσανγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Το πρωί σηκώθηκε ο Όσιος, πήρε το ραβδί του και πήγε να βρει τον τσανγκάρι αυτό. Έφθασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο Όσιος «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Και ο Τσανκάρης απάντησε «Δεν ξέρω να έχω κάνει ποτέ κάτι καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί για να καθίσω στο εργό χειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν όλοι στην βασιλεία του Θεού για τις ανάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ θα κληρονομήσω την αιώνια κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ. Τα άκουσε αυτά ο Αβά Αντώνιο και είπε «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι σου αναπαυτικά, κληρονόμησες στην βασιλεία των ουρανών. Εγώ όλον μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο». Όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν σε έφτασα. Κάποτε ο Αβάς Αντώνιος, ατενίζοντας στα βάθη των κρίσεων του Θεού, ρώτησε με απορία. «Κύριε, πώς μερικοί πεθαίνουν νέοι, ενώ άλλοι φτάνουν σε βαθιά γεράματα, γιατί άλλοι είναι πτωχοί και άλλοι είναι πλούσιοι, και πόσοι αμαρτωλοί πλουτίζουν, ενώ οι ενάρετοι είναι φτωχοί». Άκουσε τότε μία φωνή να του λέγει «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις. Αυτά είναι κρίσεις του Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις». Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο «Τι να τηρήσω για να ευαρεστήσω στον Θεό». Ο γέροντας αποκρίθηκε «Να τηρήσεις αυτές τις εντολές που θα σου δώσω. Όπου κι αν πηγαίνεις, να έχεις πάντοτε το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεσαι στην μαρτυρία των γραφών, δηλαδή στο Ευαγγέλιο και στους Αγίους Πατέρες, και σε όποιον τόπο κι αν καθίσεις, να μην μετακινήσει εύκολα από εκεί. Αυτά τα τρία τήρησε και θα σωθείς. Ο Αβά Αντώνιος είπε στον αβαπημένα: «Αυτό είναι το μεγάλο έργο του ανθρώπου, να αναλαμβάνει μπροστά στο Θεό την ευθύνη για το σφάλμα του και να περιμένει πειρασμό μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ο ίδιος πάλι είπε «Κανένας που δεν δοκιμάστηκε με πειρασμούς δεν θα μπορέσει να μπει στην βασιλεία των ουρανών, γιατί λέει «Αν αφαιρέσεις τους πειρασμούς, κανείς δεν θα σωθεί». Ο αβάσπα ρώτησε τον Αβάντονιο «Τι να κάνω, ο Γέροντα του απάντησε, Να μην έχει εμπιστοσύνη στην αρετή σου, να μην μεταμελίσει για κάτι που ανήκει στο παρελθόν και να κυριαρχήσει στην γλώσσα και στην κοιλιά σου. Είπε ο αβά Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες επάνω στην γη. Στέναξα τότε και είπα, Ποιο άραγε μπορεί να τι προσπεράσει, και άκουσα μία φωνή να μου λέγει η ταπεινοφροσύνη Αντώνιε. Είπε επίσης, είναι ορισμένοι που έλειωσαν τα σώματά τους στην άσκηση, επειδή όμως δεν είχαν διάκριση, βρέθηκαν μακριά από τον Θεό. Ο ίδιος είπε, από τον συνάνθρωπο εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε. Αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, αμαρτάνουμε απέναντι στο Χριστό. Είπε επίσης, όπως τα ψάρια που μένουν για πολύ στην στεριά πεθαίνουν, έτσι και οι μοναχοί που αργοπορούν έξω από το κελί ή παραμένουν κοντά σε κοσμικούς, χάνουν την δύναμη που είχαν στην ησυχία. Πρέπει λοιπόν όπως το ψάρι βιάζεται να γυρίσει στην θάλασσα, έτσι και εμείς να βιαζόμαστε να γυρίσουμε στο κελί μας μήπως και αργοπορώντας έξω από αυτό, παραμελήσουμε την εσωτερική φρούρηση. Είπε ακόμη, «Όποιος κάθεται στην έρημο και ησυχάζει, απαλλάσσεται από τρεις πολέμους, της ακοής, της ομιλίας και της όρασης, και μόνο έναν πόλεμο έχει να αντιμετωπίσει, τον πόλεμο της πορνείας». Κάποιος κυνηγός κάποτε κυνηγούσε άγρια ζώα στην έρημο και είδε τον Αβά Αντώνιο να αστιεύεται με τους αδελφούς και σκανδαλίστηκε. Ο γέροντας, θέλοντας να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι καμιά φορά χρειάζεται να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς, του είπε «Βάλε βέλος στο τόξο σου και τέντωσέ το». Εκείνος υπάκουσε «Τέντωσέ το κι άλλο», του ξαναείπε και το έκανε ο κυνηγό. Και πάλι του είπε ο γέροντας τέντωσέ το, το. Και ο κυνηγό του απάντησε, Αν τεντώσω υπερβολικά το τόξο, θα σπάσει. Έτσι είναι και στο έργο του Θεού, είπε ο γέροντα. Αν υποβάλλουμε του αδελφού σε υπερβολική ένταση, γρήγορα θα σπάσουν. Χρειάζεται λοιπόν καμιά φορά να συγκαταβαίνουμε στου αδελφού. Ο κυνηγό, όταν τα άκουσε αυτά, Ένιωσε κατάνοιξη και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα και οι αδελφοί έφυγαν για τον τόπο τους. Κάποιος αδελφός είπε στον Αβά Αντώνιο «Προσευχή σου για μένα». Ο γέροντας του απάντησε «Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι, ούτε και ο Θεός, αν εσύ ο ίδιος δεν αγωνιστής και δεν ζητήσεις από τον Θεό την βοήθεια που θέλεις και την σωτηρία της ψυχής σου». Κάποιοι αδελφοί από την Σκήτη ήθελαν να επισκεφθούν τον Αβά Αντώνιο. Όταν μπήκαν στο πλοίο για να πάνε σε αυτόν, βρήκαν έναν γέροντα που ήθελε και αυτός να πάει εκεί. Οι αδελφοί όμως δεν τον γνώριζαν. Και καθώς κάθονταν στο πλοίο, συζητούσαν για λόγους πατέρων, για χωρία της γραφής αλλά και για τα εργόχειρά τους, ενώ ο γέροντας σιωπούσε. Όταν έφτασαν εκεί που θα κατέβαιναν, Διαπίστωσαν ότι και ο γέροντας πήγαινε στον Αβά Αντώνιο. Φτάνοντας σε εκείνον, εκείνος του είπε «Καλή συντροφιά βρήκατε αυτόν τον γέροντα». Είπε έπειτα ο Όσιος και στον γέροντα «Καλούς αδελφούς βρήκες συνταξιδιώτες Αβά». Ο γέροντας αποκρίθηκε «Καλή είναι βέβαια, αλλά η αυλή τους δεν έχει πόρτα και όποιος θέλει μπαίνει στον Σταύλο και λύνει τον Γάιδαρο». Λέγοντας αυτό, εννοούσε ότι έλεγαν ό,τι τους ερχόταν στο στόμα. Κάποιοι αδελφοί επισκέφθηκαν τον Αβά Αντώνιο και του είπαν «Πες μας κάποιον λόγο πώς να σωθούμε». Ο γέροντας τους απάντησε «Δεν ακούσατε τι λέει η γραφή, σας αρκεί αυτή». Αυτοί επέμεναν «Και από σένα θέλουμε να ακούσουμε, Πάτερ». Και ο γέροντας τους είπε «Το Ευαγγέλιο λέει αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, του είπαν. Ο γέροντας συνέχισε. Αν δεν μπορείτε να στρέψετε και το άλλο μάγουλο, τουλάχιστον να υπομείνετε το ένα χτύπημα. Ούτε αυτό μπορούμε, του απάντησαν. Αν ούτε αυτό μπορείτε, είπε ο γέροντας, τότε μην ανταποδώσετε το χτύπημα που δεχθήκατε. Ούτε αυτό μπορούμε, του ξαναείπαν. Ο γέροντας λοιπόν είπε στον μαθητή του «Κάνε τους να φάνε λίγο κουρκούτι γιατί είναι άρρωστοι. Αν το ένα δεν το μπορείτε και το άλλο δεν το θέλετε, τι να σας κάνω. Προσευχές σας χρειάζονται». Κάποιος αδελφός απαρνήθηκε τον κόσμο, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχού, κρατώντας λίγα για τον εαυτό του και επισκέφθηκε έπειτα τον Αβά Αντώνιο. Ο γέροντας όταν έμαθε τι έκανε του είπε «Αν θέλεις να γίνεις μοναχός, πήγαινε στο τάδε χωριό και με τα χρήματα που κράτησες για τον εαυτό σου αγόρασε κρέας. Βάλε το επάνω στο γυμνό σώμα σου και έτσι έλα εδώ». Ο αδελφός το έκανε και τα σκυλιά και τα όρνια καταξέσχισαν το σώμα του. Όταν λοιπόν συνάντησε τον Αβά Αντώνιο, εκείνος τον ρώτησε αν έκανε όπως τον συμβούλευσε. Αυτός του έδειξε το σώμα του καταπληγωμένο και ο Άγιος Αντώνιος του είπε «Αυτοί που απαρνήθηκαν τον κόσμο και θέλουν να έχουν χρήματα, έτσι κατακόβονται από τους δαίμονες που τους πολεμούν». Επίσης είπε «Ο Θεός δεν αφήνει τους πολέμους να έρθουν σε αυτήν την γενεά όπως γινόταν με τους παλιότερους και εννοεί τον πνευματικό πόλεμο» διότι γνωρίζει ο Θεός ότι οι τωρινοί είναι αδύναμοι και δεν αντέχουν. Ο Αβάς Αντώνιος έλαβε στην έρημο την εξής αποκάλυψη. «Στην πόλη υπάρχει ένα όμοιος με εσένα, γιατρό στο επάγγελμα, ο οποίος δίνει το περίσευμά του σε αυτούς που έχουν ανάγκη και όλη την ημέρα ψάλλει τον τρισάγιο ύμνο μαζί με τους αγγέλους». Είπε ο Αβά Αντώνιο, Θα έρθει καιρό που οι άνθρωποι θα τρελαθούν, και μόλις δουν κάποιον να είναι λογικό, θα το επιτίθενται λέγοντα: Είσαι τρελός» και αυτό θα συμβαίνει επειδή δεν θα είναι όμοιό του. Κάποιοι αδελφοί επισκέφτηκαν τον Αβά Αντώνιο και τον ρώτησαν για ένα χωρίο από το Λεβιτικό της Παλαιάς Διαθήκης. Βγήκε λοιπόν ο γέροντας στην έρημο, ενώ τον ακολούθησε κρυφά ο Αβά Σαμονάς, που γνώριζε την συνήθειά του. Αφού απομακρύνθηκε πολύ ο γέροντας, πήρε στάση προσευχής και φώναξε δυνατά. «Θεέ μου, στείλε τον Μωυσή να με διδάξει για το χωρίο αυτό». Και ακούστηκε μία φωνή να μιλά μαζί του. Είπε λοιπόν ο Αβά Σαμονάς, την φωνή που μιλούσε μαζί του την άκουσα. Δεν κατάλαβα όμως το νόημα των λεγόμενων. Τρεις πατέρες είχαν συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρόνο στον Όσιο Αντώνιο. Οι δύο τον ρωτούσαν για λογισμούς και για την σωτηρία της ψυχής, ενώ ο τρίτος πάντοτε σιωπούσε και δεν ρωτούσε τίποτε. Μετά από πολύ καιρό του είπε ο Αβάς Αντώνιος. Έχει τόσα χρόνια που έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρώτησε. Εκείνο του αποκρίθηκε. Μου αρκεί και μόνο να σε βλέπω, Πάτερ. Έλεγαν ότι κάποιος από τους ιέροντες παρακάλεσε τον Θεό να δει τους Αγίους Πατέρες και του είδε χωρίς τον Αβά Αντώνιο. Ρώτησε λοιπόν τον Άγγελο που του έδειχνε το όραμα, Πού είναι ο Αβάς Αντώνιος» Και ο Άγγελο απάντησε στον τόπο όπου βρίσκεται ο Θεός. Εκεί είναι ο Αβά Αντώνιος. Ένας αδελφός σε κάποιο κοινόβιο σηκωφαντήθηκε ότι έπεσε σε πορνεία. Αυτός σηκώθηκε και κατέφυγε στον Όσιο Αντώνιο, όπου πήγαν και μερικοί αδελφοί από το κοινόβιο για να τον διορθώσουν και να τον πάρουν μαζί τους. Άρχισαν όμως να τον ελέγχουν λέγοντας «Το έκανες» ενώ εκείνος απαντούσε δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Έτυχε να είναι εκεί και ο αβάσ Παφνούτιος ο Κεφαλάς, ο οποίος είπε την εξής παραβολή. Είδα στην όχθη του ποταμού έναν άνθρωπο βουλιαγμένο στη λάσπη μέχρι τα γόνατα. Ήρθαν και κάποιοι να τον βοηθήσουν και τον βούλιαξαν μέχρι το λαιμό. Τους είπε τότε ο Αβά Αντώνιος για τον Αβά Παφνούτιο. Να ένας άνθρωπος αληθινός, που μπορεί να θεραπεύσει και να σώσει ψυχές. Οι αδελφοί λοιπόν ένιωσαν κατάνοιξη με τα λόγια των γερόντων και έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και αφού ενισχύθηκαν από τους πατέρες, πήραν τον αδελφό στο κοινόβιο. Ορισμένοι έλεγαν για τον Αβά Αντώνιο ότι είχε γίνει πνευματοφόρος, είχε δηλαδή μέσα του το Πανάγιο Πνεύμα αλλά δεν ήθελε να μιλά εξαιτία των ανθρώπων. Πράγματι, έκανε γνωστά όσα γίνονταν στον κόσμο και προεμήνιε εκείνα που έμελε να έρθουν. Κάποτε ο Αβάς Αντώνιος πήρε επιστολή από τον βασιλέα Κωνσταντίνο, ο οποίος τον καλούσε στην Κωνσταντινούπολη στα Ανάκτορα και σκεφτόταν τι να κάνει. Ρώτησε τότε τον Αβά Παύλο τον μαθητή του πρέπει άραγε για να πάω. Και ο Αβάς Παύλος του απάντησε, αν πας θα λέγεσαι Αντώνιος, αν δεν πας θα λέγεσαι Αβάς Αντώνιος. Είπε κάποτε ο Αβάς Αντώνιος, εγώ δεν φοβάμαι πια τον Θεό αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει τον φόβο. Ο ίδιος είπε, να έχεις πάντοτε το φόβο του Θεού μπροστά στα μάτια σου, δηλαδή να έχεις πάντοτε ιερό δέος προς το Θεό. Να θυμάσαι αυτόν που θανατώνει και δίνει ζωή. Να μισήσετε τον κόσμο και όλα τα του κόσμου. Να μισήσετε κάθε σωματική ανάπαυση. Να απαρνηθείτε αυτήν τη ζωή για να ζήσετε κοντά στο Θεό. Να θυμάστε τι υποσχεθήκατε στο Θεό γιατί θα σας το ζητήσει την ημέρα της κρίσεως να ζήσετε με πείνα, με δίψα, με αγρυπνία, με πένθος, με κλάμα, με στεναγμούς από την καρδιά σας, να εξετάσετε αν είστε άξιοι του Θεού, να καταφρονήσετε την σάρκα για να σώσετε τις ψυχές σας. Είπε ο Αβάς Αντώνιος, ο τεχνίτης που σφυροκοπά ένα κομμάτι σίδερο, πρώτα αποφασίζει μέσα του τι θα κάνει, δρεπάνι, μαχαίρι ή τσεκούρι. Έτσι και εμείς, οφείλουμε να σκεφτόμαστε ποια αρετή επιδιώκουμε για να μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Άλλοτε είπε ότι η υπακοή μαζί με την εγκράτεια υποτάσσουν θηρία. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά τον Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές μεταβάλλεται στην φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά τον Θεό, τιμωρεί την κακία η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα, φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες, θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτία της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, ραθυμία, λύπη, διλία ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λισμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες κακίες και παρόμοιες τιμωρείται η αθλία ψυχή που χωρίζεται από τον Θεό. Είπε ο Άβα Αντώνιος, «Άνθρωπος λέγεται ή εκείνος που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό του ή εκείνος που δέχεται συμβουλή για την διόρθωσή του. Ο αδιόρθωτος δεν λέγεται άνθρωπος αλλά απάνθρωπος. Και αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφεύγονται». Γιατί εκείνοι που ζουν με την κακία δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή. Οι πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έτυχε να είναι ελεύθεροι, αλλά ελευθερία και ευτυχία της ψυχής είναι η πραγματική καθαρότητα και η καταφρόνηση των προσκέρων και ματαίων αγαθών του κόσμου του. Εκείνοι που νομίζουν ως δυστυχία το να χάσουν χρήματα ή παιδιά ή δούλους ή ένα άλλο στοιχείο της περιουσίας τους, ας γνωρίζουν ότι πρώτα πρέπει να αρκούνται σε εκείνα που δίνει ο Θεός και όταν πρέπει να τα δώσουν πίσω, να είναι πρόθυμοι να το κάνουν με αγαθή γνώμη και να μην στεναχωριούνται για την στέρηση ή μάλλον για την επιστροφή τους. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα θέλει πίσω. Γιατί αφού έκαναν χρήση ξένων πραγμάτων, τα έδωσαν πάλι πίσω. Είπε ο αβά Αντώνιος «Η καθαρή ψυχή επειδή είναι αγαθή, φωτίζεται με μεγάλη λάμψη από τον Θεό και τότε ο νους νοεί του αγαθό και γεννά λόγια θεάρεστα. Όταν όμως η ψυχή γεμίσει από την βρωμερή λάσπη της κακίας, τότε επειδή ο Θεός την αποστρέφεται, ή μάλλον επειδή η ψυχή χωρίζεται μόνη της από τον Θεό, πονήροι δαίμονες μπαίνουν στην διάνοια του ανθρώπου και παρακινούν την ψυχή σε βδελυρές πράξεις, όπως είναι μιχίες, φόνοι, αρπαγές, ιεροσιλίες και άλλα παρόμοια δαιμονικά έργα. Εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό γεμίζουν από κάθε καλή έννοια και επειδή επιθυμούν τα ουράνια καταφρονούν τα βιωτικά. Αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν δηλαδή να ζουν κατά Χριστόν, ούτε αρέσουν στους πολλούς, ούτε και αυτοί αρέσκονται με τους πολλούς. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους περιγελούν οι πιο πολύ ανόητοι οι μακράν του Θεού. Υπομένουν όσα τους φέρνει η φτώχεια, επειδή γνωρίζουν ότι εκείνα που οι πολλοί θεωρούν κακά, σε αυτούς είναι καλά. Γιατί εκείνος που στοχάζεται τα υπουράνια, πιστεύει στο Θεό γνωρίζοντας ότι όλα είναι έργα της θελής του. Εκείνος όμως που δεν τα στοχάζεται τα επουράνια, δεν πιστεύει ποτέ ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι δημιουργήθηκε για την σωτηρία του ανθρώπου. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Για να βλέπει τα έργα του Θεού και μέσω αυτών να γνωρίσει τον Θεό και να τον δοξάσει που τα δημιούργησε για χάρη του ανθρώπου. Ο νους που ελκύει την αγάπη του Θεού είναι ένα αόρατο αγαθό που το χαρίζει ο Θεός στους άξιους για την διαγωγή τους που την κυβερνά η Χριστότητα. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν αλλά επιθυμούν όλο και περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τις φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Και όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνισμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Όπως έχουμε την όραση που μας έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε τα ορατά και να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο, έτσι μας έδωσε ο Θεός και το λογικό για να διακρίνουμε εκείνα που συμφέρουν την ψυχή μας. Η επιθυμία όταν αποσπαστεί από τον λόγο γεννάει δονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με τον Θεό. Όταν κλείσει τις πόρτες του σπιτιού σου, και είσαι μόνος σου, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο άγγελος, ο οποίος έχει οριστεί από τον Θεό να είναι φύλακα για κάθε άνθρωπο. Αυτός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει ποτέ λάθος και είναι πάντα κοντά σου. Βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίσει το σκοτάδι. Μαζί με αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός, γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός αφού ο Θεός είναι μεγαλύτερος από όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι Του. «Αν θέλεις», είπε ο Αβάς Αντώνιος, «είσαι δούλος των παθών. Αν θέλεις όμως, είσαι ελεύθερος και δεν θα υποκύψεις στα πάθη, γιατί ο Θεός σε έκανε αυτεξούσιο και όποιος νικά τα πάθη της σάρκας, στεφανώνεται με την αθανασία». Αν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχαν αρετές, ούτε στεφάνια που χαρίζονται από τον Θεό στους αξίους. Πρέπει οι άνθρωποι ή τίποτε το περιττό να μην αποκτούν ή αν έχουν, να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι όλα τα πράγματα της ζωής αυτής είναι από τη φύση τους φθαρτά και εύκολα αφαιρούνται και πετιούνται και κομματιάζονται. Επομένως δεν πρέπει να στενοχωριούνται με όσα συμβαίνουν να αποφεύγεις να μιλάς για την αρετή και την ευσέβεια στους πολλούς, δεν το λέω αυτό από φθόνο, αλλά γιατί κατά τη γνώμη μου θα φανείς γελίος στους ανοήτους. Αλλά γιατί κατά τη γνώμη μου θα φανείς γελίος στους ανόητους. Το όμοιο χαίρεται με το όμοιό του. Οι λόγοι για την αρετή και την ευσέβεια έχουν λίγους ακροατές και ίσως εντελώς μετρημένους. Καλύτερα να μην μιλάς παρεκτός μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος πρέπει να τα περιφρονεί. Ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα, με την ορθόδοξη πίστη και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν ο άνθρωπος δεν απομακρυνθεί από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νου που αγαπά τον Θεό γνωρίζει πως η ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο Θεοσεβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανέναν για τις αμαρτίες του παρά μόνο τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής. Όπως το έμβριο, όταν βγει από την κοιλιά της μητέρας του πρόωρα, δεν μπορεί να επιβιώσει, έτσι και η ψυχή, όταν βγει από το σώμα χωρίς να έχει φτάσει στη γνώση του Θεού με την ανάρετη ζωή, δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό. Τα αγαθά από τον αγαθό Θεό τα παίρνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το σκοπό και δημιουργήθηκε από το Θεό. Τα κακά επισύρει ο άνθρωπος ο ίδιος στον εαυτό του, εξαιτία της κακίας, της επιθυμίας και της αναισθησίας του. Η πρόνοια του Θεού είναι που συγκρατεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένα τόπο στον κόσμο από όπου να απουσιάζει η πρόνοια του Θεού. Πρόνοια είναι ο αυτοδύναμος λόγος του Θεού ο οποίος διαμορφώνει την ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι ο δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται, γιατί η ύλη δεν μπορεί να τακτοποιηθεί χωρίς την δημιουργική δύναμη του Λόγου, που είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακίες και αμαρτήματα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα της ψυχής και αρέσει στο Θεό να μην υπάρχει κακία στον άνθρωπο. Όταν με ευχαριστία πλαγιάσεις στο στρώμα σου, τότε φέρνοντας μπροστά σου τις ευεργεσίες και την τόση πρόνοια του Θεού, γεμίζεις από καλές σκέψεις και χαίρεσαι περισσότερο και εφραίνεσαι. Και γίνεται ο ύπνος του σώματος, νυφαλιότητα και αγρυπνία της ψυχής και το κλείσιμο των ματιών σου αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου οφορώντας το αγαθό προσφέρει ολόψυχα με πνευματική αίσθηση δόξα που ανυψώνεται στο Θεό των όλων. Γιατί όταν λείπει η κακία η ευχαριστία και μόνη της αρέσει στο Θεό παραπάνω από κάθε πολυτελή θυσία. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μιλήσαμε για τις διδαχές του Οσίου Αντωνίου μέσα από το Μέγα Γεροντικό. Είναι πάρα πολλές οι διδαχές του Οσίου Αντωνίου. Προσπαθήσαμε έτσι να πούμε μία μικρή σταχυολόγηση από τις διδαχές του για να πάρουμε μία μικρή γεύση από την θεϊκή διδασκαλία αυτού του μεγάλου Αβά της Ερήμου του πατέρα του μοναχισμού και καθηγητού της ερήμου. Πολλά από αυτά που ακούστηκαν σήμερα εμείς οι άνθρωποι αδυνατούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Όμως με τη βοήθεια του Θεού όλα κατορθώνονται. Αν έχουμε την ορθόδοξη πίστη καθαρή, αν έχουμε μετάνοια ειλικρινή και διάθεση για να σωθούμε, τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει. Όπως είδαμε που λέει ο Αβάς Αντώνιος, ο άνθρωπος είναι πλασμένος αυτεξούσιος. Ο Θεός δεν παραβιάζει, αγαπητοί μου, την ελεύθερη βούλησή μας και θέλει να το θέλουμε και εμείς να σωθούμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που λέει ο Μέγας Αντώνιος. Ελπίζω κάποια από αυτά να μας έμειναν σήμερα. Λέει μέσα για την Ιστεία να μην πέφτουμε στο πάθος της γαστριμαργίας, της πολυϋπνίας, να αγωνιζόμαστε στην καταχριστόν ζωή και το κυριότερο απ' όλα να κρατάμε την ορθόδοξη πίστη μας. Να έχουμε την ευλογία του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων και των Αγίων Πατέρων και όλοι οι Άγιοι να μας δίνουν δύναμη και σε εμά να αγωνιζόμαστε υπέρ της πίστεως να αγωνιζόμαστε τον πνευματικό μας αγώνα και να πρεσβεύουν στον Χριστό για μας, να αξιοθούμε, να κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία Του. Αμήν γέννητο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε.